Γεια σα. Ονομάζομαι Χρήστο Παυλίδη και στο πλαίσιο του μαθήματο Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριο Μινά Δασιγέννη στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχω καταγράψει αυτό το βίντεο με την επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Ο σκοπό αυτού του εργαστηριακού φυλαδίου είναι η εκμάθηση προγραμματισμού και λήφου σε Microsoft Windows, χρήση εντολών Set Local, and Local, καθώ επίση και του Delayed Expansion τη Set Local. Ακόμη, θα ασχοληθούμε με χειρισμό αλφαριθμητικών και προχωρημένα θέματα βρόχων επανάληψη και ανάλυση δεδομένων. Η εντολή set local. Μερικέ φορέ, μέσα σε ένα script, τροποποιούμε μεταβλητές περιβάλλοντο. Κατά την έξοδο από το script, οι τιμέ των τροποποιημένων μεταβλητών παραμένουν, με συνέπεια να τροποποιείται το περιβάλλον κλήση. Υπάρχουν περιπτώσει όμω που δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό, αλλά οι τιμέ που τροποποιούμε να έχουν μόνο τοπική ισχύ και κατά την έξοδο να επαναφέρονται οι αρχικές τιμέ του περιβάλλοντο. Η εντολή set local ενεργοποιεί την τοπικότητα των μεταβλητών, με συνέπεια, κατά την έξοδο από το script, να επαναφέρονται οι αρχικέ τιμέ περιβάλλοντο. Μία παράμετρο που δίνεται συνήθω στη set local είναι η εξή: set local enable delayed expansion. Αυτή επιτρέπει την καθυστερημένη επέκταση μεταβλητή. Προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την end local, η οποία σηματοδοτεί. Το σημείο στο οποίο τελειώνει η τοπικότητα και επαναφέρονται οι αρχικέ τιμέ. Στο πρόγραμμα C1 θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε ένα script το οποίο δείχνει τη χρήση των εντολών set local και end local ω εξή. Θα τοποθετήσουμε το set local αμέσω μετά το παπάκι echo off. Θα εκτυπώσουμε την τιμή μια μεταβλητή περιβάλλοντο που θα επιλέξουμε εμεί ύστερα από προτροπή. Θα τροποποιήσουμε την τιμή τη μεταβλητή και θα εκτυπώσουμε το αντίστοιχο μήνυμα μετά την τροποποίησή τη. Τέλο, θα δώσουμε end local και θα ξανακτυπώσουμε το ίδιο μήνυμα. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η τιμή 1 είναι η ίδια με την τιμή 3. Έτσι, ανοίγουμε το text editor μα και ξεκινάμε με παπάκι off. Αρχικά, εμφανίζουμε με echo την τιμή τη μεταβλητή που επιλέγουμε, στην προκειμένη περίπτωση username. Έπειτα, θέτουμε set local και τροποποιούμε την τιμή τη μεταβλητή. Την εμφανίζουμε και κλείνουμε με end local. Τέλο, ξαναεμφανίζουμε την τιμή τη μεταβλητή. Σώζουμε το αρχείο ω c1.bat ή .cmd μέσα σε διπλά εισαγωγικά και το εκτελούμε. Όπω βλέπουμε, την πρώτη και την τρίτη φορά που εκτυπώνεται χωρί να ισχύει η τοπικότητα, η μεταβλητή έχει την αρχική τη τιμή. Όπω είπαμε και πριν, μια παράμετρο που δίνεται συνήθως στη set local είναι η εξή. Set local enable delayed expansion. Αυτό Επιτρέπει την καθυστερημένη επέκταση μεταβλητή, κάτι που είναι απενεργοποιημένο εκ προεπιλογή. Συνήθω, η επέκταση μεταβλητή γίνεται ομαδοποιημένα και όχι γραμμή-γραμμή. Για παράδειγμα, αν κατασκευάσουμε και εκτελέσουμε το παρακάτω πρόγραμμα, δεν θα εκτυπωθεί τίποτα. Αυτό συμβαίνει, αφού η επέκταση μεταβλητή VAR γίνεται τη στιγμή που ξεκινάει η ομάδα των εντολών και αντικαθίσταται με την τιμή before σε όλη την ομάδα. Με συνέπεια, να μην ικανοποιείται ποτέ η συνθήκη IF και το μήνυμά μα να μην εκτυπώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον παρακάτω κώδικα, ο οποίο, ενώ φαίνεται να δημιουργεί μια λίστα με όλα τα αρχαία του τρέχοντο καταλόγου και να τα εμφανίζει με την εντολή echo, παρόλα αυτά εμφανίζει μόνο το τελευταίο αρχείο που δημιουργήθηκε, αφού η μεταβλητή list την τελευταία φορά που θα τροποποιηθεί θα πάρει το όνομα του τελευταίου αρχείου που δημιουργήθηκε και θα εκτυπώσει μόνο αυτό. Πολλέ φορέ υπάρχουν περιπτώσει που δεν θέλουμε την ομαδοποιημένη επέκταση μεταβλητή, αλλά την καθυστερημένη επέκταση μεταβλητή. Δηλαδή, να διαβάζετε μία γραμμή, να γίνεται αντικατάσταση εκείνη τη στιγμή και να εκτελείτε. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, πρέπει κάθε μεταβλητή που θέλουμε να έχει καθυστερημένη επέκταση να τη γράφουμε ανάμεσα σε θαυμαστικά και όχι επί τη 100. Στο C2, θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε ένα script c2.cmd το οποίο έχει τον ίδιο κώδικα με το delay1.cmd και να χρησιμοποιεί καθυστερημένη επέκταση μεταβλητή. Δηλαδή, πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα if you see this, it worked. Όπω βλέπουμε και στον κώδικα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι ακριβώ κάτω από το echo off να γράψουμε set local enable delayed expansion και να βάλουμε τη μεταβλητή var μέσα σε θαυμαστικά αντί μέσα σε επί έτσι, εκτελώντας το πρόγραμμα, βλέπουμε το μήνυμα If you see this, it worked. Στο C3 θα χρειάζεται να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική με το C2, δηλαδή να κατασκευάσουμε το script c3.cmd, το οποίο έχει ακριβώ τον ίδιο κώδικα με το file list1.cmd και θα χρησιμοποιήσουμε καθυστερημένη επέκταση μεταβλητή. Δηλαδή, θα βάλουμε πάλι κάτω από το echo off set local enable delayed expansion και τι μεταβλητέ που είναι ανάμεσα σε επί 100 να τι βάλουμε ανάμεσα στα θαυμαστικά. Εκτελώντα πάλι το πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μια πλήρη λίστα με τα αρχεία μα. Συνεχίζοντα, στο C4, μα ζητείτε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού, στο οποίο θα δίνουμε ω είσοδο έναν αριθμό και θα εμφανίζεται το μήνυμα στην αίθουσα υπάρχουν χ φοιτητέ και θα φύγει ένα, με το χ φυσικά να είναι ο αριθμό που δώσαμε. Το μήνυμα αυτό θα εκτυπωθεί τόσε φορέ όσε ο αριθμό που δώσαμε και σε κάθε επανάληψη θα μειώνεται κατά ένα. Όταν δεν έχουν μείνει φοιτητέ στην αίθουσα, θα εμφανίζεται το μήνυμα στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητέ. Ο αριθμό των αρχικών φοιτητών θα δίνεται με δύο τρόπου. Είτε στη γραμμή εντολών ω πρώτη παράμετρο, είτε σε περίπτωση που δεν ανοιχνευτεί παράμετρο στη γραμμή εντολών, τότε και μόνο τότε θα εμφανιστεί η προτροπή προ το χρήστη και θα ζητηθεί αρχικό αριθμό φοιτητών. Το πρόγραμμα συντάσσεται όπω βλέπουμε και στο βίντεο. Αρχικοποιούμε μια μεταβλητή χ ω πρώτη παράμετρο και με μια συνθήκη if defined χ θα ελέγχουμε εάν υπάρχει παράμετρο. Σε περίπτωση που υπάρχει, το πρόγραμμα πηγαίνει στην ετικέτα Point 1 και εκτελείται ένα for loop από την παράμετρο 1 έω το 1 με βήμα μείον 1. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Point 2, όπου υπάρχει μια προτροπή για εισαγωγή αριθμού και εκτελείται ένα βρόχο for τόσε φορέ όσε δώσαμε. Όταν φτάσει στο τέλο του, το πρόγραμμα πηγαίνει στην ετικέτα End, όπου και εκτυπώνεται το μήνυμα στην αίθουσα Δεν υπάρχουν φοιτητέ εκτελούμε το πρόγραμμα, δίνουμε έναν αριθμό και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα τμήμα ενός αλφαριθμητικού, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις μορφές που υπάρχουν στο φυλάδιο. Στη γραμμή εντολών δίνουμε echo επί 100, path επί 100 και εμφανίζεται μία πλήρης διαδρομή αναζήτησης εκτελέσιμων προγραμμάτων. Έτσι, αν θέλουμε να εμφανίσουμε μόνο τη διαδρομή C άνω κατ' τελεία backslash, τότε γράφουμε echo επί της 100 path άνω κατ' τελεία περισπωμένη 0,3 επί της 100. Όπως επίσης μας λέει το α4, αν θέλουμε να εμφανίσουμε μόνο τη διαδρομή c άνω κατ' τελεία backslash program, τότε πρέπει να γράψουμε echo επί της 100 path άνω κατ' τελεία περισπωμένη 0,10 επί της 100. Μία ακόμη παράμετρος που μπορούμε να δώσουμε στη set local είναι οι επεκτάσει φλοιού. Μία από αυτέ είναι η 100 random 100, η οποία εμφανίζει έναν τυχαίο αριθμό από το 0 έω το 32.767. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτών των μεταβλητών, θα πρέπει να δώσουμε ω παράμετρο στο set local το enable extensions. Στο C5 θα κατασκευάσουμε ένα script το οποίο δημιουργεί μια τιμή με τυχαίο τρόπο και ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει μια τιμή. Αν η τιμή που πληκτρολόγησε ο χρήστη είναι ίδια, τότε σταματάει η εκτέλεση και εμφανίζει το μήνυμα Συγχαρητήρια το βρήκε. Αν όμω η τιμή που πληκτρολογήσει ο χρήστη είναι μικρότερη, το εμφανίζει το μήνυμα Έδωσε μικρή τιμή, και διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα Έδωσε μεγαλύτερη τιμή. Στο πρόγραμμά μα, ενεργοποιούμε τι επεκτάσει φλοιού και αρχικοποιούμε μια μεταβλητή NAM με μια τυχαία τιμή χρησιμοποιώντα την RANDOM. Έπειτα, προτρέπουμε το χρήστη να δώσει έναν αριθμό, ο οποίο αποθηκεύεται στην μεταβλητή GNAM. Χρησιμοποιώντα τρει συνθήκε if, μπορούμε να ελέγξουμε αν η τιμή που έδωσε ο χρήστη είναι μικρότερη από την τυχαία τιμή, μεγαλύτερη από την τυχαία τιμή ή ίση με την τυχαία τιμή και σε κάθε περίπτωση πηγαίνει και στην αντίστοιχη ετικέτα. Στι περιπτώσει που η τιμή που έδωσε ο χρήστη είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τυχαία τιμή, τότε το πρόγραμμα πηγαίνει στην ετικέτα AskNAM και ζητείται από το χρήστη να εισάγει εκ νέου μια τιμή. Για να βοηθηθούμε, μπορούμε ακριβώς μετά την αρχικοποίηση της τυχαία τιμής να εμφανίσουμε την τιμή αυτή για να ξέρουμε ότι το πρόγραμμά μας λειτουργεί και στις τρεις περιπτώσεις, καθώς είναι αρκετά δύσκολο να πετύχουμε την τυχαία τιμή χωρίς να την γνωρίζουμε. Ως τώρα τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη που είναι η προεπιλεγμένη έξοδος. Αν θέλουμε να ανακατευθύνουμε την έξοδο σε κάποιο αρχείο, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο μεγαλύτερο από ακολουθούμενο από το όνομα αρχείου. Για παράδειγμα, αν δώσουμε dir c-backslash, θα εμφανιστεί στην οθόνη τα αρχεία του καταλόγου C. Αν όμω τώρα δώσουμε dir c-backslash μεγαλύτερο από τότε δεν θα εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη. Θα τοποθετηθεί όμως η έξοδο μέσα στο αρχειο lsfile.txt όπου θα υπάρχουν τα αρχεία του καταλόγου ΣΥ Ας δούμε τώρα κάποια περισσότερα πράγματα για τις συνθήκες if. Μπορούμε να τοποθετήσουμε η προσθέτα την else αν θέλουμε να εκτελεστεί κάποια ομάδα αν δεν εκτελεστεί η πρώτη συνθήκη. Η σύνταξη είναι if condition command 1 else command 2. Μπορούμε επίσης να κάνουμε έλεγχο ύπαρξη μεταβλητή με τη δεσμευμένη λέξη defined. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε αν έχει οριστεί η μεταβλητή variable, θα δώσουμε if defined variable. Το if δέχεται επίση εντολέ για αριθμητική σύγκριση, τι οποίε μπορείτε να βρείτε σε ένα πίνακα στο φυλάδιο. Στο C6 θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο ύπαρξη μεταβλητή και συγκεκριμένα τη πρώτη παραμέτρου. Θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε ένα αρχείο cx.cmd το οποίο θα δέχεται μία παράμετρο και μόνο μία. Αν ο χρήστη δώσει μία παράμετρο το εμφανίζει το μήνυμα OK only one. Αν δεν δώσει κάποιο παράμετρο, το εμφανίζει το μήνυμα No parameter. Αν δώσει πολλαπλές παραμέτρους, τότε εμφανίζει το μήνυμα του many parameters. Αρχικά, ενεργοποιούμε τις επεκτάσεις φλοιού και αρχικοποιούμε δύο μεταβλητές ως η πρώτη παράμετρος και η δεύτερη παράμετρος. Εάν έχει οριστεί η δεύτερη μεταβλητή, τότε εμφανίζεται το μήνυμα του many parameters. Αλλιώς, το πρόγραμμα πηγαίνει στο σημείο α. Στο σημείο α ελέγχεται αν έχει οριστεί η πρώτη μεταβλητή, δηλαδή η πρώτη παράμετρος, και εμφανίζεται το μήνυμα OK, only one parameter, σε περίπτωση που έχει οριστεί. Αλλιώς, αν δεν έχει οριστεί η μεταβλητή, τότε εμφανίζεται το μήνυμα No parameters και το πρόγραμμα τελειώνει. Η εντολή 4 εκτός από τη βασική σύνταξη που υποστηρίζει, έχει και μια πολύ δυνατή λειτουργία, η οποία είναι η ανάλυση γραμμών κειμένου και η ανάλυση της εξόδου προγραμμάτων που εκτελούνται. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προχωρημένη λειτουργία, θα πρέπει μετά το for να τοποθετήσουμε την παράμετρο slash κεφαλαίο f, δηλαδή for slash κεφαλαίο f και ό,τι ακολουθεί. Τη σύνταξη μπορείτε να τη δείτε στο δεύτερο εργαστηριακό φυλάδιο. Τα options που υποστηρίζονται από αυτή την προχωρημένη λειτουργία της FOR είναι EOL, Skip, Delims, Tokens. Με λίγα λόγια, το EOL το χρησιμοποιούμε για να πούμε στο πρόγραμμα μέχρι ποιον χαρακτήρα θέλουμε να διαβάσει και πέρα από αυτόν δεν θα διαβάσει τίποτα άλλο. Το Skip καθορίζει τον αριθμό των γραμμών που θα αγνοηθούν από την αρχή. Το Delims και το Tokens χρησιμοποιούνται συνήθω μαζί. Το Delims καθορίζει το χαρακτήρα με το οποίο χωρίζονται τα πεδία. Και το Tokens χρησιμοποιείται για να διαλέξουμε ένα ή παραπάνω από αυτά τα πεδία. Για το C7, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την προχωρημένη λειτουργία του FOR, θα χρειαστεί αρχικά να δημιουργήσουμε ένα απλό αρχείο κειμένου με τα παρακάτω στοιχεία, όπως φαίνεται και στο φυλάδιο στο C7. Το πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να κατασκευάσουμε, θα δέχεται μία και μόνο μία παράμετρο από τη γραμμή εντολών. Η παράμετρος αυτή θα είναι το όνομα του αρχείου κειμένου που δημιουργήσαμε. Αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο, να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και να τερματίζει το πρόγραμμα. Το σενάριο φλοιού θα ανοίγει το αρχείο με το for και θα βρίσκει συνολικά πόσοι χρήστε έχουν σύνδεση 1024, πόσοι 2048 και πόσοι 8192. Το σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε βάση είναι η γραμμή με την for, στην οποία λέμε στο πρόγραμμα ότι σε κάθε γραμμή τα πεδία χωρίζονται με το χαρακτήρα κάθετος και από αυτά χρειαζόμαστε μόνο το δεύτερο πεδίο, δηλαδή τι σύνδεση έχει ο καθένας. Προχωρώντας, συναντάμε το ερώτημα α5, το οποίο μας ζητάει να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια της DIR και να βρούμε τι κάνει η παράμετρος κάθετος παύλα C. Εκτελούμε DIR c windows και dir c windows και αυτή την προφορά με την παράμετρο c. Ουσιαστικά η παράμετρος c αφαιρεί την τελεία που διαχωρίζει τις χιλιάδες, τα εκατομμύρια ή ίσως και τα δισεκατομμύρια από τους αριθμούς. Έτσι τα συνολικά byte τα οποία εμφανίζονται στο τέλος χρησιμοποιώντας και τις δύο εντολές είναι τα ίδια. Το C8 μας ζητάει απλώς να κατασκευάσουμε το αρχείο C8.cmd το οποίο θα εκτελεί την εντολή dir c://windows με την παράμετρο slash, pavla //c και θα προσθέτει όλους τους αριθμούς των μεγεθών που βρίσκει. Στο τέλος θα αναγράφεται το συνολικό μέγεθος που υπολογίστηκε. Αυτό πρέπει να συγκριθεί με το μέγεθο που αναγράφει η εντολή DIR στην προτελευταία γραμμή. Συγκρίνουμε τα νούμερα που βρίσκουμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι ακριβώ τα ίδια. Σε αυτό το σημείο τελειώνει και η επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.